Με αφορμή τις κινητοποιήσεις γονέων και μαθητών στις ηλικιακές τάξεις Νησίρου, λόγω έλλειψης καθηγητών στα μαθήματα Αγγλικών και Πληροφορικής, επικοινωνήσαμε με τον Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τον Δεκανήσου Γιάννη Παπαδομαρκάκη, ο οποίος μας επισήμανε πως άμεσα θα καλυφθούν τα κενά όχι μόνο στην Νησίρου, αλλά και στους λειψούς που αντιμετωπίζουν το ίδιο θέμα. Αυτό που γνωρίζω και ξέρω είναι ότι το σχολείο αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί, διότι έχει αποφασιστεί από εκεί να μην συμμετέχουν στις διαδικασίες. Να λέτε, με συγχωρείτε. Να μην συμμετέχουν στις διαδικασίες των μαθημάτων για την έλλειψη ακριβώς του εκπαιδευτικού που λείπει από εκεί. Σε κενό ή τα κενά σε όλα τα σχολεία, όπως γνωρίζετε καλά και από την ΚΟ, τα έχω δώσει από τότε που έπρεπε να τα είχα δώσει. Όποτε μου ζητήθηκαν. Επομένως, μέσα στα κενά που υπήρχαν, υπήρχε και το κενό της Νησίρου. Και συγκεκριμένα λείπει εκπαιδευτικός για 12 ώρες πληροφορικής και 10 ώρες αγγλικών. Αυτό είναι το κενό στην Νησίρου. Αυτά είναι τα δύο κενά στην Νησίρου. Ευελπιστώ και περιμένω αυτές τις ημέρες να διορίσει. Διότι δεν είναι μόνο τα κενά της Νησίρου, υπάρχουν και άλλα σχολεία σε όλο τον νομό που έχουν διάφορα κενά. Άρα, εκεί όμως δεν έχουν καθόλου κάποιον καθηγητή που μπορεί να τους διδάξει αυτό το μάθημα και είναι ένα μάθημα το οποίο τα παιδιά, οι μαθητές θα δώσουν. Εγώ θα σας πω, υπάρχουν και άλλα σχολεία και στη Ρόδο, σας λέω συγκεκριμένα λύκεια μεγάλα τα οποία δεν έχουν βιολόγο. Έχουμε κενά, δηλαδή δεν είναι μόνο της Νησίρου. Ναι, κύριε Παπαδομαρκάκη, αλλά σε μεγάλα αστικά κέντρα και σε μεγάλες πόλεις όπως είναι της Ρόδου υπάρχουν και οι εναλλακτικές, ακόμα και τους καθηγητές σε εξωτερικό. Ακούστε λίγο. Μάθημα. Εγώ δεν προσπαθώ να δικαιολογήσω την έλλειψη εκπαιδευτικού. Εγώ αυτή τη στιγμή θέλω τα παιδιά να είναι στο σχολείο για ένα και μόνο λόγο. Ότι χάνονται και άλλα μαθήματα. Εσείς το καταλαβαίνετε αυτό? Όχι, μας είπαν ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή σε κατάληψη, ότι γίνονται κανονικά τα μαθήματα, ότι θα κάνουν ξανακατάληψη αν και εφόσον δεν πάει καθηγητής. Ναι, υπάρχει πρόβλημα, αλλά δεν υπάρχει μόνο στην Ίσιο. Υπάρχει πρόβλημα, παραδείγματος χάρη, ακόμα και στο Καστελόριζο. Και όμως τα παιδιά κάνουν κανονικά στους λειψούς, γιατί είχαν ξεκινήσει μια διαδικασία και καλά κάνανε κατά την άποψή τους. Κατά την ταπεινή μου άποψη είναι ότι τα παιδιά πρέπει να είναι στο σχολείο και η πολιτεία έχει υποχρέωση να σταθεί δίπλα τους. Και πιστεύω ότι θα σταθεί. Εγώ αυτό νομίζω. Τώρα, γιατί πρέπει. Από τη στιγμή λοιπόν που διοριστεί εκπαιδευτικός, εγώ αυτό μπορώ να κάνω. Τοποθετώ τον εκπαιδευτικό στο σχολείο όπου έχει κενό. Χρονικά, εσείς πότε υπολογίζετε ότι θα γίνει αυτός ο διορισμός? Ακούστε λίγο. Αυτή τη στιγμή έχει διορίσει την πρωτοβάθμια. Πιστεύω ότι θα μόλις τις επόμενες ημέρες θα διορίσει και για την δευτεροβάθμια. Μάλιστα. Δεν μπορώ να σας πω συγκεκριμένα, διότι δεν παίρνω εγώ την πολιτική απόφαση. Εγώ απλώς σας είπα, είμαι ένας υπάλληλος, ο οποίος κάνω διαχείριση του προσωπικού. Μου στέλνουν εκπαιδευτικό, ξέρω που υπάρχουν ανάγκες και τι προηγούνται. Αυτό θα το κάνω και το κάνω άμεσα. Όπως το έκανα και στο Ζιπάρι, θυμάστε που είχαμε πρόβλημα εκεί. Ωραία. Άρα, περιμένω με το διορισμό των εκπαιδευτικών, γιατί δεν είναι μόνο στην Ίσυρο, είναι και σε άλλα σχολεία. Μάλιστα. Όπως λέτε εσείς, δεν είναι μόνο η Ρόδος ή τα Δωδεκάνησα. Και σωστά το λέτε και μαζί σας είμαι. Είναι έτσι, είναι φυσιολογικό. Νομίζω ότι οι γονείς είναι ανήσυχοι και είναι λογικό και κυρίως των παιδιών τρίτης ηλικίου. Συμφωνώ. Στο Αγαθονής, παραδείγματος χάρη, διορίστηκε εκπαιδευτικός πληροφορικής και δεν προσήλθε. Μάλιστα. Έχουμε και άλλα θέματα δηλαδή. Δεν είναι μόνο το θέμα να διορίσει το Υπουργείο. Αλλά να προσέλθουν και οι καθηγητές. Ναι, δεν έρχονται, δεν παρουσιάζονται. Αυτή τη διόρυση, ας πούμε, νομικών για την ΚΟ, νομικών για το πρώτο λύκειο της ΚΟ και δεν παρουσιάστηκε. Διορίστηκε όμως ο εκπαιδευτικός αυτός. Καταλάβατε. Μάλιστα, ναι, κατάλαβα. Θέλω λοιπόν να πω ότι οι δυσκολίες είναι αντικειμενικές, όμως η πολιτεία έχει υποχρέωση να καλύψει τα κενά. Αυτό μπορώ να σας το πω μετά. Ναι, μήπως όμως και αυτή η διαδικασία θα έπρεπε να γινόταν πολύ νωρίτερα, μέσα στο καλοκαίρι και όχι ενώ έχουν ανοίξει τα σχολεία. Αυτό, δηλαδή, μήπως η διαδικασία καθυστερεί. Το φωνάζουν κάθε χρόνο, αλλά ξέρετε, τις ανάγκες των σχολείων ή τις άδειες που πιθανόν παίρνουν οι εκπαιδευτικοί ή με επαπειλούμενες. Έχουμε διάφορα προβλήματα. Δεν είναι τόσο απλό. Βεβαίως και ναι, θα έπρεπε, κατά την ταπεινή μου άποψη, οι διορισμοί να γίνονται από τις αρχές Σεπτεμβρίου και να είναι συνολικά και όχι να υπάρχουν δύο ή τρεις φάσεις. Τόσο για να είναι τα κενά, να μας τα καλύψουν. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει η ανταπόκριση των εκπαιδευτικών να ξαναδιορίσει. Για να μην περιμένουμε χρονικό διάστημα μεγάλο για να καλυφθούν τα κενά. Καταλάβατε? Ναι, καταλάβαμε. Εγώ είμαι μαζί του, με τα παιδιά είμαι. Απλά ο τρόπος καμιά φορά είναι λάθος. Δηλαδή να μην χάνονται μαθήματα θέλω,
Διεκδικούν τα δικαιώματά τους, κύριε Και έτσι Παπαδομαρκάκη. Πρέπει, αλλά σας λέω, διεκδίκηση των δικαιωμάτων δεν είναι μόνο η κατάληψη, διότι η κατάληψη είναι και μια πράξη η οποία δεν είναι. Όχι, από ό,τι μας είπε ο Σύλλογος Γονέων, αυτή τη στιγμή τα παιδιά είναι μέσα, δεν κάνουν κατάληψη. Αυτό με ενδιαφέρει. Θα συνεχίσουν να κάνουν. Θα μπουν σε δικασία της κατάληψης, αν δεν πάει καθηγητής. Είναι ο Σύλλογος της Νησίρου, διότι είναι όρημοι, πάρα πολύ όρημοι. Και διεκδικούν το αυτονόητο. Συμφωνώ. Ελπίζουμε λοιπόν άμεσα να μόλις καλυφθεί το κενό. Μόλις διορίσει εκπαιδευτικούς, να ξέρετε ότι η προτεραιότητα είναι η Νησίρου. Και τα νησιά τα απομακρυσμένα. Βέβαια, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερα βαρύτητα στην παραμεθόρια περιοχή, γιατί ήδη δεν έχει εναλλακτικές λύσεις. Το κάνω ήδη και να το γνωρίζετε αυτό. Επίσης, μπορεί να σας το διαβεβαιώσει και η εκπαιδευτική της Νησίρου και οι κάτοικοι των ακριτικών μα νησιών, ότι δίνω προτεραιότητα σε αυτά τα νησιά.